Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς τώρα βρεθήκατε στο μάτι του Κυκλώνα για μια δήλωση του γραμματέα, του κύριου Κουτσούμπα, περί Sugar Daddy's. Και σας είδα και στη Βουλή, σηκωθήκατε όρθιος και περασπιστήκατε αυτή την άποψη. Όντως πιστεύετε ότι οι φοιτήτριες που θα σπουδάζουν σε αυτά τα πανεπιστήμια θα έχουν ανάγκη να βρουν κάποιον χορηγό, για να μην πω κάτι χειρότερο? Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά πρώτα θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς πρόκειται για έναν νόμο έκτρωμα, ο οποίος έχει ιτηθεί και στη λαϊκή συνείδηση και από τους φοιτητές. Οι αγώνες των φοιτητών θα συνεχιστούν. Την επόμενη Πέμπτη υπάρχει νέο συλλαλητήριο. Οι αγώνες αυτοί θα τον καταστήσουν στον νόμο ανενεργό και στα χαρτιά, όπως και άλλους νόμους προηγούμενα. Άρα συμφωνείτε εσείς με τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν ξέρω τώρα ποιο συμφωνεί με ποιον, αλλά επί της ουσίας οι αγώνες των φοιτητών είναι αυτές. Ο Τσίπρας συμφωνεί με τον Κουκουέ. Οι αγώνες είναι αυτοί που θα δώσουν τη λύση. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όχι μόνο αναβάθμιση το δημόσιο πανεπιστημίο δεν έχουμε, αλλά έχουμε περισσότερο υποβάθμιση. Και έχουμε υποβάθμιση γιατί και υποχρηματοδοτούνται και υποστελεχωμένα θα είναι και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο εμπορευματοποιημένος χαρακτήρας. Δηλαδή το πανεπιστήμιο επιχείρηση και στο δημόσιο. Είναι υποκρισία να λέμε ότι είναι υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο τα λαϊκά στρώματα και τα πεδία των λαϊκών στρωμάτων. Ήδη τώρα κάνουν θυσίες τεράστιες για να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει. Παιδιά τα οποία εργάζονται για να σπουδάσουν. Όλα αυτά θα αυξηθούν πολύ περισσότερο τα εμπόδια, γιατί ακριβώς θα εμπορευματοποιηθεί ακόμη περισσότερο η παιδεία, θα αυξηθούν τα κόστη και βεβαίως. Μην έχουμε αυταπάτες, ότι και σήμερα πληρώνουν στη δημόσια εκπαίδευση πολλά. Φανταστείτε όταν θα υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πόσο περισσότερο θα χρειαστούν να πληρώνουν. Για αυτό που σας ρώτησα, κύριε Καραθανασόπουλε, το λέω αυτό, γιατί ήδη ιδιωτικά κολέγια υπάρχουν και λειτουργούν. Πολλά χρόνια. Όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκαν, τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίστηκαν. Και δεύτερον, για το ζήτημα που θίξατε, υπήρξε η πρώτη μέρα που ήταν η μέρα της αυτογελιοποίησης των κομμάτων. Με πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση που επιτέθηκαν στο ΚΚΕ και στο Γενικό Γραμματέα για σεξισμό. Τη δεύτερη μέρα, τη χθεσινή μέρα λοιπόν, δεν έχουμε αυτογελιοποίηση, αλλά έχουμε συγκάλυψη, ανοχή του φαινομένου και μάλιστα συκοφαντία. Γιατί τη δεύτερη μέρα, προσέξτε, μόνο δύο αρχηγοί από τους πέντε μίλησαν γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός που ήταν και ο ενορχιστρωτής της επίθεσης αυτής της συκοφαντικής στο ΚΚΕ και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι υπόλοιποι δεν είπαν κουβέντα από τα άλλα κόμματα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, το παράδειγμα σημαίνει, ήταν εύστοχο, σημαίνει, κύριε λοιπόν, σημαίνει λοιπόν, το σημαίνει, παράδειγμα του γραμματέα ήταν σημαίνει, εύστοχο. Λοιπόν, σημαίνει λοιπόν ότι τους ενόχλει η καταγγελία της απείλας και όχι η ίδια η απείλα, ανέχονται τη απείλα. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν δημοσιεύματα παντού και στον ελληνικό τύπο. Που μιλάνε για φοιτήτριες οι οποίες εξαναγκάζονται και φοιτητές οι οποίες εξαναγκάζονται να μπουν σε τέτοιες πλατφόρμες για να αποπληρώσουν τις σπουδές, τα τεράστια δάνεια τα οποία έχουν τα φοιτητικά. Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν αφίσες που καλούν φοιτητές στις ΗΠΑ να καταταχθούν ως λεγιονάριοι στην Ουκρανία για να πληρώσουν το κόστος των σπουδών τους? Ναι, όλα αυτά πρώτη φορά τα ακούτε. Δεν ξέρετε Κουτσούμπα, δημοσιεύματα ότι πάνω από ένα εκατομμύριο. Και πρωτού επανέλθει με τις φωτογραφίες. Ότι πάνω από ένα εκατομμύριο φοιτήτριες. Μιλάμε για δημοσιεύματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσετε συγγνώμη. Να ζητήσουμε συγγνώμη από ποιους? Από αυτούς που προάγουν τα κορίτσια, τα παιδιά, τα νέα, αγόρια και κορίτσια, από τους προαγωγούς να ζητήσουμε συγγνώμη? Δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι δυνατόν να ισχυρίζεται τέτοια πράγματα? Για να το καταλάβουμε, μας λέτε ότι οι φοιτήτριες που θα πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν λέμε αυτό το πράγμα, όχι, κάνετε λάθος. Πείτε μας λοιπόν. Είπαμε ότι αναγκάζονται πολλά κορίτσια, πολλά αγόρια να καταφύγουν σε τέτοιου είδους διεξόδους για να μπορούν να αποπληρώσουν τα δανειά τους. Δεν σημαίνει ότι όλες οι φοιτήτριες θα γίνουν πόρνες. Αυτό είναι απαράδεκτο το οποίο λέτε. Είναι προσβλητικά βαθύτατα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα, κύριε. Αυτό λοιπόν που λέει το κουκουέ είναι ότι ήδη. Η αναφορά ήταν άστοχη. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουτσούμπας είναι ότι αυτή η κατάσταση αναγκάζει, οδηγεί τις φοιτήτριες να αναζητήσουν τέτοιες λύσεις. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο. Εδώ το τηλέφωνο να ανοίξετε θα σας βγάλει. Ένα δευτερόλεπτο.
εφαρμογές για Sugar Daddy. Νίκο, Λαβίνα, με εσάς θα κλείσουμε. Να κλείσουμε τα μάτια. Να κλείσουμε τα μάτια. Να τα βάλουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Όχι, αλλά κύριε Καραθανασόπουλε, εκτιμώ εγώ ότι γενικά. Να μην την αναδείξουμε. Κύριε Καραθανασόπουλε, ακούστε μας. Εάν η έκφραση αυτή ήταν πετυχημένη, δεν θα ξαναέβγαινε ο γραμματέας να δώσει διευκρινήσεις και ούτε θα βγαίνατε όλοι να δώσετε διευκρινήσεις και να δείξετε φωτογραφίες. Μα γιατί υπήρξε αυτή η ολομέτωπη επίθεση, δεν θα απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσουμε σε αυτή τη χυδαία επίθεση. Θα καθίσουμε με το στόμα βουλωμένο. Δεν θα απαντήσουμε. Τι θα κάνουμε.